Ένα μικρό διάλειμμα για ένα γλυκάκι και επιβάλλετε τη λευκή σινίκο. Ναι, τώρα νομίζω είναι η ώρα. Ένα μικρό διάλειμμα, ναι. Όπου ξέρετε τι, πολλές φορές όσοι μας παρακολουθείτε θα το έχετε δει. Μας αρέσει να εστιάζουμε σε πρόσωπο που αλλού ξεκίνησαν και δεν τους πήγε αλλού η ζωή, την πήγαν οι ίδιοι τη δική τους τη ζωή αλλού. Όπως ο παραδείγματος του κ. Δημήτρης Τσούκας, ο οποίος σπούδασε μηχανικός και στην πρώτη καραντίνα, όπως λέμε και εδώ, λειτουργήσε μεταμορφωτικά. Τον βρήκε, λέει, στο χωριό του λίγο έξω από το Βόλο, αποκομμένο από τη ρουτίνα της Θεσσαλονίκης. Το πρωί σχεδίαζε φωτοβολταϊκά και το απόγευμα έμπαινε στην κουζίνα και κάπου εκεί άρχισε να συνειδητοποιεί πως ξοδεύει τις ώρες του σε ένα αντικείμενο που δεν το αγαπάει. Ή να βρίσκει ένα όραμα. Και εκεί αποφάσισε να φύγει. Ενώ ήταν μηχανικός και σχεδίαζε φωτοβολταϊκά, άλλαξε τελείως. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η γυναίκα του στο να πάρει την απόφαση αυτή και να υλοποιηθεί το project. Αυτόν τον κύριο θα πάμε να γνωρίσουμε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Τσούκας, ζαχαροπλάστης πια και επισήμως, μέσα στο εργαστήριό του. Καλή σας μέρα, κύριε Τσούκα. Καλημέρα, καλημέρα, κυρία Μαυραγάνη. Θαυμάζω πάντα τους ανθρώπους που ξεκίνησαν, έκαναν σπουδές. Άρχισαν να δουλεύουν και κάποια στιγμή, βλέποντας ότι όλο αυτό δεν τους ικανοποιεί και δεν τους γεμίζει, δεν σταμάτησαν, δεν μπλόκαραν από όλη αυτή την πορεία ζωής. Πήραν τη στροφή, τη μεγάλη στροφή και έκαναν κάτι άλλο που ένιωθαν ότι τους αγαπάει και τους γεμίζει. Οπότε ένα μεγάλο μπράβο, νομίζω ότι σας το δίνω. Τι κάνετε τώρα, τι ωραία πράγματα κάνετε τώρα εσείς εκεί? Κάνουμε παύλοβες, ναι. Κάνουμε διάφορες ζύμες, κάνουμε τσουρέκια τώρα γιατί πλησιάζουμε στην περίοδο την Πασχαλινή. Ναι. Απορία έχω. Κάνουμε λίγα γλυκά και καλά. Έχω μία μικρή απορία. Σαν μηχανικός το σπουδάσατε και το εξασκήσατε. Σαν ζαχαροπλάστης, ναι, είναι όλο αυτό αυτοδίδακτο? Κατά το ίμιση. Έχω ένα διαρκές λέρπ τη μαγειρική. Ναι. Είχα κάνει σπουδές στη Λεμόν κάτω στην Αθήνα, που ήταν πιο πολύ μαγειρικές. Η ζαχαροπλαστική θα πω ότι είναι αρκετά ένα αυτοδίδακτο κομμάτι. Και τώρα πόσο καιρό μετά εξασκείτε το επάγγελμα του ζαχαροπλάστη? Τώρα είμαι περίπου ενός έτους και κάτι ζαχαροπλάστης. Και νιώθετε ότι το κατακτήσατε και καλώς έγινε αυτή η αλλαγή? Όχι. Όχι. Όχι, όχι. Λένε ότι έχει ακόμα πάρα πολλά να μάθεις. Ναι. Και αυτό είναι που δηλαδή εμβαθύνεις και καταλαβαίνεις ότι ξέρεις λιγότερα ή περισσότερο πριν. Αλλά με τραβάει πάρα πολύ. Σας τραβάει. Νιώθετε όμως ότι είσαστε στο στοιχείο σας? Ή ακούτε και τις άλλες συζητήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πόσο μεγάλο μέλλον έχουν αυτές και το σκέφτεστε ότι από εκεί τραβάει πάρα πολύ καλά? Γιατί κάθομαι εδώ? Όχι, όχι, όχι. Δεν το έχω νιώσει ποτέ αυτό καμία μέρα. Λυμμένο το έχετε. Κλείδωσε. Κλείδωσε. Δεν έχω σκεφτεί ποτέ να γυρίσω στο γραφείο να σχεδιάσω φωτοβολταϊκά. Να σας πω κάτι τώρα. Ο κύριος Πλάτζος που σας ρωτάει ήθελε να γίνει ηθοποιός. Ήταν το μεγάλο του όνειρο. Αλλά επειδή δεν τα κατάφερε, γιατί οι συνθήκες της ζωής ήταν άλλες, έχει σπουδάσει φιλόλογος, γίνεται η κόρη του τώρα. Παίρνει εκδίκηση η επόμενη γενιά, καταλάβατε. Εγώ αισθάνομαι πάντως και χαίρομαι όποιο νιώθει ότι είναι πραγματικά στο στοιχείο του και το ευχαριστιέται. Ήταν στο DNA δηλαδή. Αυτό ακριβώς. Και το βλέπεις ότι είχε το στόχο. Κεράστε τον ένα γλυκάκι τώρα. Κεράστε τον. Για δείξτε μας λίγο τι θα τον κεράσετε να τον γλυκάνετε. Παύλα σοκολάτα που έχει μέσα καλού, για αυτούς που δεν έγιναν ηθοποιοί, νομίζω. Ψήνεσαι? Αν ψήνομαι. Βουτάς. Με την Παύλοβα σίγουρα. Παύλοβα, ναι. Θέλουμε ένα κέρασμα και για τον κύριο Φραγκιαδάκη δίπλα στον κύριο Πλάτζο. Αυτό, αυτό εδώ. Αυτό τι είναι? Αυτό το μεγάλο τσουρέκι. Με είδε πιο μπουγερό. Το οποίο έχει και περγαμόντο μέσα, Νίκο. Μια χαρά. Τσουρεκάκι τώρα για το πρωί. Ιδιαίτερο. Για τον κύριο Παναγιωτόπουλο εδώ, τον Νίκο. Για τον κύριο Παναγιωτόπουλο, αν δεν έχω εικόνα, θα δώσω ένα βάστικο cheesecake. Το παίρνει. Δεν ξέρω, έχει ταξιδιωτικές επιρροές. Και έχει. Το παίρνει. Από την Καταλωνία, αυτό, λοιπόν. Και σας αφήνω τελευταίο τον κύριο Μπούρλο, ο οποίος μας έλεγε πριν, έχω να σας πω κύριε Τσούκα, ότι θα βγείτε στη σύνταξη. Βγούμε στη σύνταξη, τα ακούσατε. Με αγάπη τώρα. Με αγάπη. Τι θα αυτό για ορίμανση συνταξιοδότηση. Το μπαν αυτό είναι με φιστίκι μανταρίνι. Και λευκή σοκολάτα. Ωραία. Τι ώρα μπορώ να περάσω? Από το Βόλο. Ανεβάζει το προσδόκιμο ζωής που ανέφερε. Μπορείτε να περάσετε μέχρι να πάρει σύνταξη. Το καλύτερο πήρατε. Μια χαρά. Νομίζω είναι στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Τσούκας. Θεσσαλονίκη δεν είστε? Α, Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη σε πολύ κεντρικό σημείο, στα Λουλουδάδικα, δίπλα στο Γιαχουντή Χαμάμ. Τέλεια, τέλεια. Όταν θα έχετε υπόθεση πάνω στη Θεσσαλονίκη. Περάστε να γλυκαθείτε. Και μέχρι να βγει σε σύνταξη, σας θα το προλάβετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Πολύ σπουδαίο να μπορείς να κάνεις πράξη
κάτι τέτοιο. Δεν είναι εύκολο. Και το όνειρό σου προφανώς. Δεν είναι εύκολο. Τι συζητάμε. Κοίτα, τώρα. Αν σκεφτείς τώρα ότι αν περιμένεις να πάρεις σύνταξη, να κάνεις το όνειρό σου, από ό,τι καταλάβαμε το χάσαμε. Άρα πρέπει να το κάνεις εν ενεργεία που λέμε, έτσι, εν υπηρεσία. Και πολλές φορές.